με κάθε λαμπρότητα και με πλήθος πιστών να παρακολουθεί, πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα η τελετή αγιασμού των υδάτων από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζοντες και συγχαρητήρια στα θαραλέα παιδιά που δείξαν παγωμένα νερά. Πραγματικά συγχαρητήρια. Φωτίσει τους μεγάλους της γης να πάρουν σωστές αποφάσεις, να προστατεύσουν την ειρήνη στον τόπο μας. Ο Χριστός μας και η Παναγιά μας να προστατεύει τη χώρα μας. Εύχομαι το φως των Θεοφανίων να γεμίσει με φως τις ψυχές όλων μας. Να φωτιστούμε όλοι, να πράττουμε το καλό, το δίκαιο, το χρήσιμο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που έπεσαν σήμερα για τον Σταυρό. Για δεύτερη χρονιά, ο τυχερός που έπιασε τον Σταυρό, ο 14χρονος αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Ανδαμόπουλος. Λίγο στην αρχή κρύο, αλλά εντάξει μετά. Πόσες φορές έχεις πέσει έτσι? Νομίζω 5. Και είναι πιο πολύ έτσι για το καλό, για την τύχη? Για το έθιμο. Εντάξει, και μετά πάνε τα άλλα, δηλαδή το να πιάσει το Σταυρό και αυτά. Πρώτο πέφτουμε για το έθιμο. Μετά τη ρήψη του Σταυρού, ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Λιμεναρχείου Καλαμάτας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Εύχομαι και εγώ καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλο το προσωπικό, το πολιτικό και το στρατιωτικό, υπολιτικό και προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Τυχεραίος της ημέρας, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, τον οποίο έτυχαν τα φλουριά και από τις δύο πίτες. Ο εορτασμός των Θεοφανίων στην Τρίπολη κορυφώθηκε με τον καθιερωμένο αγιασμό των υδάτων στο συντριβάνι που βρίσκεται στο πάρκο των Φιλοδένδρων στην πλατεία Άρεως. Στην τελετή δεν βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος γιόρτασε τα Θεοφάνεια στο Ναύπλιο. Στην Κόρινθο, ο αγιασμός των υδάτων πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι, παρουσία του προκαθήμενου της τοπικής εκκλησίας, Μητροπολίτη Διονύσιου. Σήμερα, μεγάλη γιορτή των φώτων, ταυτίζεται με το πρόσωπο του Χριστού που είναι όλο φως, και επειδή το φως δίνει και τη ζωή και τη θερμότητα και τη συντήρηση, βλέπουμε ότι η τιμή προς τον Τριαδικό Θεό που εμφανίστηκε από τους Κορινθίους αλλά και από όλους τους Έλληνες δίνει το δείγμα της καλής πίστεως. Είμαι για τρίτη χρονιά, πάω κορυβητήριο εδώ και 10 χρόνια και είμαι και πάω δευτέρα γυμνασίου. Εύχομαι σε όλους το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τις καρδιές και το πνεύμα όλων μας για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και να τις εφαρμόσουμε μετά. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι μια χρονιά όπου μέσα και από τους δικούς μας αγώνες και η Κορινθία θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Τα ανταριασμένα νερά και το τσουκτερό κρύο αψήφισαν οι 15 τολμηροί που βούτυξαν να πιάσουν το Σταυρό.